με αφορμή μια συζήτηση που είχα με έναν φίλο για ένα πρόβλημα σχετικά με την επεξεργασία βίντεο όταν είναι αυτά υψηλής ανάλυσης. Το ψάξαμε λίγο και βρήκαμε λύση και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Υπάρχει τρόπος να επεξεργαστείς υψηλής ποιότητας πλάνα 4K, 6K ενώ εξακολουθείς να έχεις μια ομαλή εργασία με τον υπολογιστή, δηλαδή δεν σε κολλάει το PC. Ο τρόπος ήταν να δοκιμάσουμε διάφορους άλλους κωδικοποιητές, άλλο φορμάτ δηλαδή στα αρχεία. Μερικοί είναι πολύ κακοί και μερικοί είναι πολύ καλοί. Ο H264, MP4, που τα γνωστά MP4, ναι, όντως είναι πολύ καλός, κάνει τα αρχεία πολύ μικρά και η ανάλυση είναι όντως πολύ υψηλή. Επειδή όμως κάνει μεγάλη συμπίεση στα αρχεία, όταν πάμε μετά να επεξεργαστούμε το βίντεο στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα το αποσυμπιέζει. Έτσι δυσκολεύεται και έτσι γι' αυτό το λόγο δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, το κόλλημα του υπολογιστή. Μπορεί να εξυπηρετεί σε πολλά θέματα, να κάνει μεγάλη συμπίεση, να είναι πολύ μικρός ο χώρος, αλλά άμα δεν έχεις ένα αρκετά καλό μηχάνημα μετά, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ στο μοντάζ. Δοκιμάσαμε μετά με κάποιους άλλους κωδικοποιητές, δηλαδή τα αρχεία να είναι πολύ πιο μεγάλα, μπορεί και 5 και 6 και 7 και 10 φορές μεγαλύτερα τα αρχεία, αλλά ο υπολογιστής δεν δυσκολευόταν καθόλου. Δηλαδή δεν χρειαζόταν αυτή τη διαδικασία για να κάνει την αποσυμπίεση για να μπορούμε να δουλέψουμε τα αρχεία. Άρα, μεγαλύτερα αρχεία, μικρότερη συμπίεση και δουλεύει πιο άνετα ο υπολογιστής. Δοκιμάσαμε την κωδικοποίηση ProRes 422. Η ποιότητα είναι ακριβώς ίδια, τη βλέπουμε ακριβώς ίδια, το αρχείο είναι πολύ μεγαλύτερο, η συμπίεση είναι πολύ μικρότερη και έτσι ο υπολογιστής δουλεύει πολύ πιο άνετα, με ένα ίδιο αποτέλεσμα όπως θα δουλεύαμε τα προηγούμενα αρχεία μας.